Καλημερίζουμε από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής στον Δήμαρχο Χίου, τον κύριο Μανώλη Βουρνού, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Μυτιλίνη. Κύριε Δήμαρχε, οι καταστάσεις οι οποίες αν έχετε πιέσει και εσείς το προηγούμενο όμως διάστημα για την αξιοποίηση του εργοστασίου της ΒΙΑΛ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος διαμονής μεταναστών και προσφύγων. Τι εξέλιξη έχουμε πάνω στο θέμα και τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες? Κοιτάξτε, μόλις πριν από λίγες ημέρες είχαμε την έγκριση από την Τράπεζα του Δανείου που έχουμε ζητήσει εδώ και 4-5 μήνες περίπου για την αγορά του χώρου. Όπως ξέρετε, έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χώρος τον χρειάζεται για τις τάσεις ανακύκλωσης, οι οποίες προς το παρόν είναι περιορισμένες, είναι μικρότερο από όσο διατίθεται χώρος, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μια συνέργεια στο θέμα των μεταναστών, το οποίο τώρα είναι σε μεγάλη έξαρση, και να μπορέσει να διατεθεί ώστε να καλύψει ανάγκες και της καταγραφής και ενδεχομένως με κάποιες διαμορφώσεις και κάποιες προσωρινής διαμονής για μία-δύο ημέρες που αναμένουν μέχρι να μπορέσουν να πάρουν τα εισιτήρια τους και να φύγουν από το Χίο. Αυτό θα και στο Μερσινίδη θα βελτιώσει την κατάσταση, όπου δεν θα υπάρχει αυτός ο συνοστισμός που βλέπουμε τις τελευταίες πλέον ημέρες, που έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες του καταβλητισμού της ελληνικής αστυνομίας που έχει εκεί πέρα, αλλά και θα ελαφρύνει πάρα πολύ το φόρτο στην πόλη που γίνεται με τις συγκέντρωση των ανθρώπων που δεν έχουν που να μείνουν μέσα στον κήπο. Κύριε Δήμαρχε, για τι κόστος μιλάμε τώρα, με τι κόστος θα καλύψουμε? Κοιτάξτε, η εκτίμηση του εκτιμητή, του πιστοποιημένου εκτιμητή από το Υπουργείο Οικονομικών είναι 670.000 ευρώ. Εμείς έχουμε ζητήσει επανειλημμένως και το τελευταίο μάλιστα καιρό βλέπουμε όλο ένα αυξανόμενο ενθάρρυνση από την πολιτική ηγεσία τόσο της υπηρεσιακής κυβέρνησης, αλλά πιστεύουμε και της επόμενης κυβέρνησης, ότι θα σπεύσει να βοηθήσει το Δήμο της Χίου σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα, το οποίο θέλει, το οποίο όμως είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε, προκειμένου να δεν μπορούμε να αφήνουμε τα πάντα να τρέχουν γύρω-γύρω. Πρέπει να λαμβάνουμε κάποιες αποφάσεις και να προχωρούμε παραπέρα. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα ζητήματα αυτού ενός ολόκληρου τους. Το έχω θέσει σε τρεις κυβερνήσεις μέχρι στιγμής το ζήτημα. Σε όλες σπράττουν την καλή διάθεση, την σκέψη ότι είναι πρόκειται για μια πολύ καλή επίλυση του ζητήματος, και ο ΙΕ πιστεύει ότι βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση στο πράγμα. Ταυτόχρονα η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό και η περιφέρεια επίσης, με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Κάρμεν, με τον οποίο έχουν συζητήσει για το θέμα, ταυτίζει η άποψη με αυτό, και πιστεύω λοιπόν ότι προχωράμε προς το σωστό και ότι θα βρούμε άμεσα αρρωγούς δίπλα μας το ελληνικό κράτος, το οποίο φαίνεται ότι σιγά σιγά ανοίγουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν εξαμαλυνθεί η κατάσταση θα μπορέσουμε να έχουμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών. Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως θα υπάρξει δάνειο από τον... Ναι, μέχρι στιγμής, επειδή περιμέναμε διάφορες κινήσεις από διάφορα υπουργεία, τα οποία πιθανόν θα πηγαίνανε, θα αγοράζανε, θα μας δίνανε μας χρήματα να αγοράσουμε. Αυτό όμως εδώ και ένα χρόνο συζητείται διαρκώς και δεν έχει προχωρήσει. Εμείς έχουμε προχωρήσει με σταδιακά βήματα. Θα σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 4 μήνες είχε ληφθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αγορά. Αυτό έκαμψε η τωρινή έγκριση του δανείου από την τράπεζα, που ήρθε πριν από 2-3 ημέρες, κάμπτει την δυσπιστία, την δικαιολογημένη δυσπιστία του ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν ήθελε να επεκτείνει το χρυσή δάνειο που έχουμε ήδη και για μετανάστες, και δέχτηκε να μπει για μετανάστες, διότι τον άνθρωπο τον έχουμε, τέλος πάντων, είναι μια υπόσχεση που του έδινε ο Δήμος εδώ και 3 χρόνια και δεν είχε γίνει τίποτα σε μια περίοδο που ήταν πολύ κολότερη από τη σημερινή. Νομίζω ότι σε εμάς βλέπει την πολιτική απόφαση και την σταθερότητα και την αξιοπιστία που χρειάζεται το πράγμα, ώστε συμφώνησε να γίνει άμεσα χρυσιτά χωρίς αντίτιμο, όπως είναι μέχρι στιγμής για τη ΒΙΑΛ. Μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε μέχρι τότε να έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες για την αγορά. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο αμέσως επόμενο, θα έρθει η έγκριση του δανείου αυτού για το Δήμο της Χίου. Αυτό στο οποίο ευελπιστούμε είναι ότι τώρα και η πολιτεία θα συνδράμει άμεσα, αφού ανοίγουμε εμείς τον δρόμο μπροστά, διότι από ό,τι φαίνεται δεν βρίσκεται κάποιος άλλος να τον ανοίξει. Εννοώ από τα αρμόδια υπουργεία,
θα έρθει να βοηθήσει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Κύριε Δήμαρχε, μία τελευταία ερώτηση. Πότε θα μπορούμε να πούμε ότι θα μπουν μέσα οι μετανάστες, διότι οι καιρικές συνθήκες... Κοιτάξτε, αυτό θα γίνει σταδιακά, διότι χρειάζονται οπτικές ίνες συνδέσεις με την ΔΕΗ και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε ήδη προγραμματίσει εργασίες και θα αρχίσουν από τις αμέσως επόμενες ημέρες. Πιστεύω ότι σε περίπου 10 με 15 ημέρες θα μπορούν, σε περίπου 10 ημέρες θα μπορούν να μπει ένα πρώτο κομμάτι των λειτουργιών που θα φιλοξενούν στη ΔΙΑΛ. Καλώς σας, ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.